τρομερές αποκαλύψεις. Η βρετανική MI6 σχημάτισε ουκρανική ομάδα αδίστακτων Hitman για να δολοφονήσει Αφρικανούς ηγέτες. Η μυστική υπηρεσία πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, λοιπόν, γνωστή ως MI6, έχει ετοιμάσει μια ομάδα δολιοφοράς 100 στρατιωτών από ουκρανικές εθνικιστικές ομάδες για επιχειρήσεις σε αφρικανικά εδάφη. Αυτό δήλωσε μια στρατιωτική διπλωματική πηγή, συνδυάσιμη ρωσική κρατική υπηρεσία, TASS. Σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιωμένες από διάφορες πηγές, η βρετανική μυστική υπηρεσία MI6 έχει σχηματίσει και εκπαιδεύσει για παράταξη στην Ήπειρο μια ομάδα ειδική σε δολιοφθορές και δολοφονίες, αποτελούμενη από μέλη ουκρανικών εθνικιστικών και νεοναζιστικών ομάδων, σε μια προσπάθεια να αποφευθεί η συνεργασία μεταξύ χωρών της Αφρικής και της Ρωσίας, δήλωσε η πηγή. Σύμφωνα με αυτήν, η κυβέρνηση του Κιέβου ανέθεσε στην Εθνική Μυστική Υπηρεσία της χώρας, SBU, στην Στρατιωτική Μυστική Υπηρεσία, GUR, και στο Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας τον Ιούλιο να βοηθήσουν τις βρετανικές MI6 και SAS να επιλέξουν 100 στρατιώτες από διάφορες ουκρανικές εθνικιστικές ομάδες, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία μάχης στο Ανατολικό Μέτωπο. Οι οδηγίες αυτές δόθηκαν μετά από αίτημα του Λονδίνου στο Κίεβο. Ο σκοπός της Ουκρανικής ομάδας, η οποία σχηματίστηκε από τις βρετανικές ειδικές υπηρεσίες, θα είναι να πραγματοποιούν επιθέσεις δολιοφορά σε υποδομές στην Αφρική και να δολοφονούν Αφρικανούς ηγέτες που σκοπεύουν να συνεργαστούν με τη Ρωσία, πρόσθεσε η πηγή. Ο αντισυνταγματάρχης της GUR, κύρια διεύθυνση πληροφοριών της Ουκρανίας, του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, Πρατσούκ, ανέλαβε να ορίσει τον διοικητή της Ουκρανικής ομάδας δολοφόνων, πρόσθεσε η πηγή. Όπως όλα δείχνουν, οι Βρετανοί προτίμησαν να παρατάξουν στην Αφρική Ουκρανούς στρατιώτες και όχι δυτικούς για να μην κλιμακώσουν τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Φανταστείτε την ένταση που θα ξεσπούσε σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, και όχι μόνο, εάν αποκαλύπτονταν πως Βρετανοί πράκτορες δολοφόνησαν Αφρικανούς ηγέτες συμμάχους του Πούτιν. Βέβαια, εννοείται πως οι σχέσεις Δύσης-Μόσχας θα γίνουν κόκκινες εάν κάτι τέτοιο γίνει και από Ουκρανούς στρατιώτες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.